3-0 σήμερα με το Παναθηναϊκό. Εγκαινιάσαμε και το γήπεδο του συνοικισμού με καλό αποτέλεσμα. Είστε ευχαριστημένος από την όλη απόδοση της ομάδας? Είμαι ευχαριστημένος μόνο από το αποτέλεσμα, όχι από την απόδοση. Το ότι παίξαμε πρώτη φορά στο γήπεδο πέρα μας έφερε λίγο περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, αλλά πετύχαμε 2 γκολ σε πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και αυτό μας έκανε να παίξουμε μετά πιο εύκολα και ενωθεί εύκολα. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε δουλειά. Προσπαθούμε κάθε αγωνιστική να βελτιωνόμαστε και περισσότερο θα γίνουμε καλύτεροι. Λένε στο ποδόσφαιρο ότι το αποτέλεσμα το κρίνει τον γκολ. Όμως η απόδοση, το θέμα είναι αυτό που θέλετε για να προσφέρετε στους φιλάθλους? Αυτό που ζητάμε πρώτα απ' όλα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό σε διατηρεί εκεί που βρίσκεται τώρα στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε και το θέμα. Ξέρετε όμως κάθε αγωνιστική περνάει, υπάρχει μεγάλη πίεση. Πιστεύω όμως ότι έχουμε την εμπειρία να επεξέλθουμε και να προσφέρουμε και θέμα όταν θα χρειαστεί. Θα προτιμούσα να κέρδιζα παρά και να μην έπαιζα καλά, παρά να έπαιζα καλά και να μην κέρδιζα. Γιατί τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η Κορίνθη, φίλε, σας ήταν με πολύ συμπάθεια, θα έλεγα, με αγάπη, από τις πρώτες μέρες που είστε εδώ. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς, αν πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή για να δουν αυτό που θέλετε να φτιάξετε εσείς για την ομάδα? Τίποτα. Εγώ το μόνο που ζητήσω είναι να είναι ακόμη πιο κοντά στην ομάδα. Και να έρθει ο κόσμος ακόμη στο γήπεδο να καλιάσει τα παιδιά που είσαι. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Άκη, μπήκε σε αλλαγή, έβαλε το 3ο γκολ και συνέβαλε και εσύ στη μεγάλη νίκη της ομάδας. Πώς είδε σήμερα το παιχνίδι? Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και παίξαμε καλά. Στο τέλος δικαιωθήκαμε για νίκη. Είσαι αισιόδοξος για το δικό σου μέλλον στην Κόρινθο, στην ομάδα? Ακόμα είναι νωρίς, θα δούμε συνέχεια. Σε ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Να είσαι καλά.